Είναι χαρά μου και τιμή μου που έχω τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη Χριστοδουλόπουλο, εδώ στην εκπομπή μας. Έχει πάρει βεβαίως και τη σχετική άδεια από την υπηρεσία. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Κώστα φίλε μου. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι χαρούμενος που καταφέρατε όλοι σας εκεί στην πρώτη γραμμή της μάχης με τη φωτιά να μην έχουμε θύματα, να μην έχουμε χειρότερες καταστάσεις, Δημήτρη. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Τι να πω, δηλαδή, περάσαμε τις προσπάθειες χθες. Είμαι πανευτυχής και εγώ προσωπικά γιατί δεν είχαμε καμία απώλεια. Τι να πω, εντάξει, δεν περίμενα. Έκανα απλά τη δουλειά μου, Κώστα, δεν έκανα τίποτα άλλο. Με ξέρει τι άνθρωπος είμαι. Δίνω και την ψυχή μου και σαν αστυνομικός και σαν άνθρωπος. Έφτασα στο σημείο και προσπάθησα να κάνω τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι σε θέση να τον γνωρίζω πολύ καλά, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια, όπως πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους σου. Γνωρίζω συναδέλφους σου οι οποίοι, οι άνθρωποι ήταν στις παραλίες, πρέπει να το πω αυτό. Γνωρίζω συνάδελφους που ήταν στην παραλία και αμέσως άφησε την οικογένεια και αμέσως πήγε στο γεροκομείο να βοηθήσει και αυτός. Συνάδελφος σου. Ναι. Αυτή είναι η αστυνομία, έτσι. Είναι αλήθεια. Όλοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, άνθρωποι οι οποίοι δεν μέναμε στην περιοχή του γυροκομείου, συνέστηση τεράστια, ευαισθησία για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Πίστεψε με την ώρα που ανέλαβα την υπηρεσία μου, το αστυνομικό τμήμα, γιατί ξέρετε ότι είμαι ομαδικός υπηρεσίας για αυτή την υπηρεσία. Και έλαβα εντολή άμεσα και μετέβηκα πάνω στο σημείο μαζί με όσους αστυνομικούς που είχαμε διαθέσιμους. Μόλις φτάσαμε στη διασταύρωση εκεί Καραπατάκη, η εικόνα ήταν τρομακτική, μπορώ να σου πω. Έντροποι οι κάτοικοι τρέχανε δεξιά-αριστερά. Οι φλόγες έγλυφαν τα σπίτια. Μας παρακαλούσαν να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Οι πυροσβέστες σε τόσα πολλά μέτωπα να προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά. Και να έχουμε την έννοια να εκενώσουμε τα σπίτια, μην είναι κάποιος άνθρωπος έχει μείνει μέσα. Ενώ έχουν αρπάξει τα σπίτια φωτιά. Τι να έκανα, δηλαδή προσπάθησα και μαζί με τους συναδέλφους μου να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, ξέρεις, εγώ ήμουν στο γραφείο, λέω, εντάξει, πόσο να είναι ρε παιδί μου μεγάλη, εντάξει, υποέλεγχο. Κι όμως όταν είδα τις πρώτες φωτογραφίες και βρέθηκα και στο σημείο, τρόμαξα. Ήτανε δηλαδή, λέω, ένα τσάφ να γίνει τώρα, ένας αέρας να φυσήξει, έχει γίνει χαμός. Για καλή μας είχε ο αέρας έκοψε εκείνη τη στιγμή, λες και βοήθησε η Παναγία γυροκομίτησα. Πραγματικά. Λες και βοήθησε την Παναγία και τον Κομίτσα. Σταμάτησε ο αέρας και προσπάθησαν όλοι οι άνθρωποι εκεί που ήταν μαζί με εμάς, οι πυροσβέστες, οι κάτοικοι της περιοχής που δίνω τα εύσημα πραγματικά, πάλεψαν πραγματικά με τα χέρια, δηλαδή δεν έχω λόγια. Εντάξει, τι να πω, όλα πήγανε καλά κατευθείαν και δεν θυμίσαμε θύματα. Έτσι ακριβώς είναι. Βεβαίως στέκομαι και στην εικόνα που σε είδαμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες. Τι έγινε ακριβώς εκεί, ήταν ηλικιωμένος, ήθελε βοήθεια? Μόλις έφτασα στο τμήμα, αφού είχα πάρει όσους διαθέσιμους αστυνομικούς είχα μαζί μου στο τμήμα, ανεβήκαμε πάνω και εκείνη τη στιγμή που μόλις φτάσαμε στη διασταύρωση Καραμπατάκη, τα σπίτια αυτά τα οποία η φωτιά τα έγλειπε εκείνη τη στιγμή, τα έγλειπε στην κυριολεξία, και εγώ τα σπίτια. Ενημερώθηκα ότι ήταν άτομα μέσα τα οποία ήταν ηλικιωμένοι. Ανέβηκα από κοινού με συναδέλφους μου και θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως να τα ακούσουμε και να τους μεταφέρεις και τα δικά μου προσωπικά συγχαρητήρια και όλων εδώ στην Πελοπόννησο. Σας ακούμε. Αναπληρωτής διοικητής ο κύριος αστυνόμος Διαμαντής, που δεν έχω λόγια, ο άνθρωπος αμέσως έπεσε μέσα στη φωτιά να βοηθήσει από κοινού τους πολίτες, ο αρχιφύλακας ο Αντρέας Ολαλιώτης, ο αρχιφύλακας ο Μπάλας, ο δόκιμος, είχα ένα δόκιμο μαζί μου, νέο αστυφύλακα, ο οποίος από κοινού με ακολούθησε μέσα στις φωτιές, ο Μπούβουλας ο Χρήστος. Θέλω να πω ότι μαζί με το που φτάσαμε κατεβήκαμε και ενημερωθήκαμε ότι σε τα δύο σπίτια αυτά τα οποία η φωτιά τα είχε τυλίξει υπήρχαν μέσα ηλικιωμένοι που δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Άμεσα ανεβήκαμε πάνω, φτάσαμε στο πιο ακρινό σημείο, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν μέσα στη φωτιά στην κυριολεξία. Και ενώ ο άνθρωπος δεν μπορούσε να περπατήσει, καταφέραμε, ανοίξαμε την πόρτα. Με τη βοήθειά του μας ενημέρωσε πώς μπορούσαμε να το κάνουμε, να μην σπάσουμε κιόλας και την οικία. Δεν θέλαμε, είχαμε και αυτό το πρόβλημα. Και εκείνη τη στιγμή τον πήρα αγκαλιά, τον σήκωσα στα χέρια μου και κατέβηκα τα σκαλοπαίδια, τα οποία πίστεψε με ήταν καμιά σαρανταριά σκαλοπάτια για να κατέβεις από το σημείο για να φτάσεις στον δρόμο. Και κατάφερα και τον έβγαλα έξω χωρίς να πάθει ο άνθρωπος τίποτα και μαζί με άλλους δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι καταφέραμε με τους συναδέλφους μας να τους βγάλουμε άμεσα. Θα σου λέω άμεσα, η φωτιά εκείνη τη στιγμή είχε φτάσει δίπλα μας.
Τέλος πάντων, όλα πήγανε κατευθείαν. Και στη συνέχεια, αφού καταφέραμε και ασφαλίσαμε ότι δεν υπήρχε, εξασφαλίσαμε δηλαδή, ότι δεν υπήρχε κανένας ηλικιωμένος στις υπηκίες, αμέσως μαζί με τις πυροσβέσεις και τους κατοίκους μπήκαμε στη φωτιά μέσα. Με χώματα, με κουβάδες, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για να σβήσουμε τη φωτιά. Και είμαι πανευτυχής που τα καταφέραμε. Πίστεψέ με, Κώστα, ήταν τρομακτική η αίσθηση ότι μπορεί αυτή η φωτιά να ξεφύγει από το σημείο G για να κάψει όλα τα σπίτια. Ναι, ναι. Πραγματικά, Δημήτρη, και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Δείχνετε με αυτό που το κάνατε γιατί το θέλατε. Δεν ήταν μόνο, δεν είναι μόνο θέμα υπηρεσίας. Πρέπει ότι αυτή είναι η αστυνομία. Η αστυνομία είναι μέρος της κοινωνίας μας. Δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβίζει τον κόσμο. Ξέρεις, ο αστυνομικός που θα έρθει να μας γράψει, να μας κάνει. Αυτός είναι ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός. Είστε άνθρωποι τη δική μας. Είστε άνθρωποι από την κοινωνία, έτσι. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στους κατοίκους της περιοχής που μου δώσανε τα πάντα, όλους είναι, καθώς και όλους τους ανθρώπους που ήταν πάνω που παρατήσανε, όπως είπε, στις οικογένειές τους να έρθουν πάνω να σβήσουν τη φωτιά. Εγώ θεωρώ ότι η αστυνομία είναι δίπλα στον πολιτικό και έχει κάνει, θεωρώ ότι έχει κάνει κάποια λάθη, αλλά πάνω απ' όλα είναι και αυτοί οι άνθρωποι και προσπαθούν για το καλύτερο της κοινωνίας. Μια καλύτερη κοινωνία που τη θέλουμε όλοι. Ο Έλληνας αστυνομικός είναι δίπλα στον πολίτη. Εγώ κοιτάω σαν προσωπικότητα και σαν αστυνομικός να είμαι πάντα δίπλα στον πολίτη. Προσπαθώ να τον βοηθήσω με οποιαδήποτε τρόπο και θεωρώ από όποιο σημείο και να είμαι, είτε είμαι έξω, είτε είμαι μέσα, είτε τώρα στη φωτιά όπως έτυχε, είτε τις προάλλες που ξέρεις πριν ένα μήνα έπεσα πάνω κατά τύχη στους ληστές το Αίγιο στο Ντελιβαρά. Πάλι το ίδιο θα έκανα. Δηλαδή η δουλειά μου είναι αυτή. Δεν μπορώ να αφήσω αβοήθητα τον πολίτη. Θεωρώ ότι και οι περισσότεροι αστυνομικοί έχουν αυτό το συνέστημα. Έτσι, το συνέστημα και την αίσθηση της ευθύνης που μας διακατέχει για ένα καλύτερο αύριο στην κοινωνία. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο και θεωρώ ότι και πάλι να γινόταν δεν θα μελούσαμε τίποτα να μην κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω. Έκανα τη δουλειά μου. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμα φορά και σένα και όλους τους αστυνομικούς. Εντάξει, δεν είναι θέμα της αστυνομίας τώρα να βρει ποιος φταίει που άναψε φωτιά. Αυτά νομίζω και η πυροσβεστική θα τα ανακοινώσει και θα τα ερευνήσει. Έτσι. Θα βρεθεί. Αλήθεια, θεωρώ ότι η πυροσβεστική θα κάνει καλή δουλειά πίσω σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθούν. Συνεργαστήκατε τα δύο σώματα. Συνεργαστεί και είμαστε σε καλό δρόμο για αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πιστεύω ότι και η αστυνομία και η υπηρεσία σε αυτό το θέμα θα έχουμε άμεσα εξελίξει. Θα σε δούμε στο Αίγιο και του χρόνου, έτσι, για να κλείσουμε αυτό. ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου? Το Αίγιο, ξέρεις, και η Αχαγιά είναι μεγάλες μου αγάπες. Θα δούμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, αστυνομικός, στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως και όλοι οι συνάδελφοί του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ για τις ευχαριστήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα σας.